πάλι μαζί. Μας μένουν μόνο 6 λεπτά για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα. Να περάσουμε λοιπόν στον κύριο Νόνα να μας πούν όλοι, εν συντομία, όσο γίνεται πιο σύντομα, τα συμπεράσματά τους και τις προτάσεις τους για αυτό το θέμα. Από την τελευταία παρουσία αυτού του παιδιού, το οποίο έθεσε μια ερώτηση, έκανε ένα σε ερώτημα του κύριου Βασιλόπουλου, απήντησε ότι δεν ξέρω που πάω, νομίζω ότι στα χέρια της πολιτείας ευρισκόμενο θα έπρεπε να ξέρει που πάει. Και ουσιαστικά αυτό μας δίνεται μια απάντηση για το θέμα που έχει δημιουργηθεί. Προκύπτουν ευθύνες. Για τα παιδιά που κακοποιούνται και από την ίδια την πολιτεία. Θα έπρεπε να ξέρει που πάει τώρα. Αφού βέβαια έχουν κακοποιηθεί πολλοί. Δεν ξέρω ποιοι παράγοντες ενδεχομένως. Ποιοι παράγοντες οικογενειακοί κλπ. Ναι, ναι. Με ανασταλτικοί μηχανισμοί. Αλλά αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Εδώ πρέπει να βοηθηθεί. Να απαντηθεί αμέσως. Γιατί αν μείνει το παιδί για περισσότερο χρονικό διάστημα, περισσότερο. Εφόσον και μας είπε και ο υπάλληλος του Ιδρύματος ότι το παιδί αυτό είναι έτοιμο. Μπορεί να αποδοθεί στην κοινωνία. Δεν είχε λόγο να πάει καν. Γιατί να μην κινητοποιηθεί ο μηχανισμός. Το πρόβλημα ξεκινάει από την αρχή. Ας μην μείνουμε στο ειδικό πρόβλημα. Κύριε Ευθυμίου, θέλω να μου πείτε με δύο λόγια. Από όλα αυτά τα θέματα που θέσαμε, ποιο είναι το συμπέρασμα. Και αν δεν θέλετε συμπέρασμα, τη δική σας πρόταση. Η δική μου πρόταση για την κακοποίηση των παιδιών είναι να αναπτυχθούν υπηρεσίες πρόληψης στην κακοποίηση των παιδιών. Να γίνεται δουλειά με τις ευάλωτες οικογένειες που εν δυνάμει μπορεί να κακοποιήσουν τα παιδιά τους. Αυτό σημαίνει επιστήμονα να υπάρχει, στον δρόμο, βεβαίως, να υπάρχει κάποιο πλαίσιο στο οποίο θα μπορούν να φιλοξενούνται κάποιος ξενώνας οι γονείς και παιδιά που πιθανόν κακοποιούνται από τον άλλο γονέα και δεν έχουν που να πάνε. Ένα θέμα που αφορά εσάς, να γίνει μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου, ώστε να καταγγέλει και να προλαβαίνουμε τέτοια κρούσματα κακοποίησης. Και το άλλο θα πρέπει να γίνεται μια δουλειά μέσα στην οικογένεια για να ξεπεράσει την κρίση της, να δούμε αν η οικογένεια είναι κατάλληλη να ξαναπάρει πίσω το παιδί και το παιδί αν πραγματικά θα έχει το κατάλληλο πλαίσιο και αν δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, τότε να πηγαίνουμε σε άλλες λύσεις, να αφαιρούμε δηλαδή, να είμαστε λίγο τολμηροί, να αφαιρούμε την επιμέλεια και εκεί θα ήθελα να πω κάτι και σε εσάς. Ότι όχι από τη μία μεριά να αφαιρούμε την επιμέλεια από την ακατάλληλη οικογένεια, από την ακατάλληλη μητέρα και να τη δίνουμε στην πολιτεία για να μπορεί το παιδί πράγματι να αποκατασταθεί και από την άλλη να βγαίνουμε με τίτλους «Τις πήραν το παιδί, γιατί τις πήραν το παιδί». Πρώτα μία συνεργασία των υπηρεσιών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί είναι μερικά πράγματα απόρριτα. Όταν μας φέρνετε εμάς για να τα δικαιολογήσουμε, δεν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε. Κύριε Αλτάνη. Σας αφήνουν, κύριε Αλτάνη, να δράσετε από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά νομίζω πρέπει να δράσετε. Η πολιτεία είσαστε πρέπει, δεν είμαστε η πολιτεία, εμείς εκπροσωπούμε. Εκπροσωπείτε την πολιτεία. Τους πολίτες. Όχι, δεν εκπροσωπούμε την πολιτεία, εκπροσωπούμε τους πολίτες και εκπροσωπούμε την πολιτεία σε αυτό που θέλει να δώσει στον πολίτη. Επομένως, πρέπει πέρα από τα φώτα να δούμε τι γίνεται πίσω από τα φώτα και σε βάθος, γιατί τα προβλήματα είναι δομικά και δεν είναι ευκαιριακά. Και επειδή αποκτούν και μια μορφή χιονοστιβάδας. Πριν χάσουμε όλα τα υγιή στοιχεία και όλη την ομορφιά της ελληνικής φυλής και του ανθρώπου, θα πρέπει έγκαιρα να κάνουμε παρεμβάσεις συστηματικές και συντονισμένες όλοι μαζί. Στους πολίτες δεν λέω, διεκδικήστε και χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες όποιες και να είναι και αν είναι κακές, καταγγείλτε τις και ζητήστε να γίνουν καλύτερες. Μάλιστα. Κυρία Κίκα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στον έντονα προνοιακό ρόλο του Εισαγγελέα Ανηλίκων, να καλέσω όλους όσους έχουν. Να καταγγείλουν κακοποίηση σε βάρος παιδιού, να το καταγγείλουν στον εισαγγελέα. Και αυτό δεν το ξεκαθαρίσετε και, και χωρίς να δώσει στοιχεία. Και χωρίς να δώσει στοιχεία και ανώνυμα καταγγελία είπατε. Και έχουμε επέμβει ακόμη και μετά από τηλεφώνημα και τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ καλά τώρα τοποθετημένα σε ανάδοχες οικογένειες για να φανταστείτε τι έργο γίνεται στην εισαγγελία ανηλίκων. Θα ήθελα μια αναβάθμιση του ρόλου του εισαγγελέα ανηλίκων από την άποψη ότι να μπορεί να διατάξει το πιο πρόσφορο μέτρο. Χωρίς να μεσολαβεί η χρονοβόρα διαδικασία της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων. Να μπορεί το άμεσο και το κατεπήγον της κάθε περιπτώσεως να το αντιμετωπίζει. Να μπορεί δηλαδή να αφαιρεί το παιδί εκείνη τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι κακοποιείται, να το τοποθετήσει όσο στο περιβάλλον ή σε κάποια νοσηλεία όταν, όταν χρειάζεται θεραπείας και εν συνεχεία να γίνει τη διαδικασία της αφαίρεσης της επιμέλειας όπου χρειάζεται. Αλλά το άμεσο και το κατεπήγον δεν το προβλέπει ο νόμος. Και ο εισαγγελέας πατριωτικά κάνει το καθήκον του, σαν τον προστάτη της παιδικής ηλικίας. Για να μην λέμε ότι κοφεύουν και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν ακούν και δεν λαμβάνουν υπόψη τους καταγγελίες ή δεν λαμβάνουν υπόψη τους εκθέσεις κοινωνικής έρευνας. Τα χέρια του πολλές φορές είναι δεμένα, αλλά στα πλαίσια μιας προκαταρκτικής εξετάσεως κάνει εκείνο που πρέπει να κάνει, σαν μπροστά της παιδικής ηλικίας. Πρέπει λοιπόν να αναβαθμιστεί αυτός ο ρόλος, να έχει το δικαίωμα να διατάσει κάθε πρόσφορο μέτρο,
να πλαισιώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, να αναβαθμιστεί ο ρόλος, να γίνει με τα πρότυπα του εξωτερικού. Αν θέλετε να γίνει ακόμα και θεσμός. Είναι ένας πολύ ευαίσθητος χώρος αυτός. Έτσι πώς μας τα λέτε, κυρία Γκίκα, επιτρέψτε μου να πω ότι αλλάζει την εικόνα της εισαγγελίας. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω την σκληρή εισαγγελία, αλλά ο κόσμος έχει σχηματίσει μια εικόνα ότι δεν μπορεί να φτάσει προς αυτήν, δεν έχει πρόσβαση προς αυτήν. Η εικόνα αυτή είναι ασφαλμένη. Το οποίο δεν θα ακούσει. Είναι ασφαλμένη, διότι συνεργάζεται η εισαγγελία ανηλίκων με όλους τους φορείς. Και αυτό είναι καλό για τον κόσμο που θα θέλει εσάς να καταγγείλει περιστατικά. Ασχολείται με το παιδί θύμα και το παιδί δράστη. Και για τη θεραπεία του θύματος. Με καταλάβατε. Συνεργάζεται με όλες τις φορείς. Με το Κέντρο Ψυχολογικής Παιδιατρικής του κυρίου Τσιάντη, της ομάδας του κυρίου Τσιάντη. Με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Με το Ίδρυμα Βρεφών η Μητέρα. Συνεργάζεται με όλους τους φορείς. Για τη θεραπεία. Για την αποκατάσταση του παιδιού θύματος. Προηγουμένως είπα το κενό που υπάρχει στο θέμα της στέγης για τα ανήλικα αγόρια. Ένα τεράστιο κενό. Να ιδρυθεί κάποια. Να υπάρχει... Μόνο για τα αγόρια, λέτε. Κυρίως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους έφηβους, με τα παιδιά, τα οποία έχουν και τη μεγαλύτερη παραβατικότητα, αν θέλετε. Τους ανήλικους παραβάτες. Για τα παιδιά αυτά, οι περισσότερες περιπτώσεις υπάγονται εκεί. Στο να πρέπει το παιδί να απομακρυνθεί από ακατάλληλο περιβάλλον και να φιλοξενηθεί σε κάποια στέγη. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Η ομάδα στήριξης νέων που έχει δημιουργηθεί, που σας είπα προηγουμένως, από δικαστές που έχουν θητεύσει στον χώρο των ανηλίκων, αυτό επιδιώκει να κάνει. Να βρει κάποιο κτίριο, απευθύνεται σε όλους τους φορείς για να δημιουργηθεί αυτή η στέγη. Εμείς μπαίνουμε ακόμη και στο σοφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού. Εξετάζουμε τις δικογραφίες του κάθε παιδιού με εθελοντές δικηγόρους. Το καταλάβατε. Πρέπει να το μάθει ο κόσμος αυτό, ότι ο δικαστής είναι ευαισθητοποιημένος. Ο δικαστής ενδιαφέρεται για το ανήλικο, τον ανήλικο παραβάτη θύμα. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο αυτό που έκανε, αλλά και το τι είναι, για να τον σώσει, για να μπορέσει να γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Γιατί με τα σημερινά μέσα που υπάρχουν, δεν γίνεται τίποτα από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Άσχετα ότι ανακυκλώνουμε το πρόβλημα. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Χατζηγιάννη, που εδώ πέρα ουσιαστικά εκπροσωπεί και τους πολίτες. Οι κύριοι κάλυψαν τόσο ωραίο το απόψινό θέμα, δεν έχω να προσθέσω εγώ τίποτα παραπάνω. Για την περίπτωση όμως, για την περίπτωση αυτή. Και για ειδικά και για τη γειτονιά, να μας πείτε δύο λόγια. Πώς αντέδρασε η γειτονιά στη συγκεκριμένη περίπτωση που είσαστε μάρτυρας εσείς. Κοιτάξτε, μετά την εκπομπή. Μετά, και πριν και μετά την εκπομπή. Πριν την εκπομπή είδατε ότι ευαισθητοποιήθηκε η γειτονιά και θέλησε να κάνει κάτι αυτό που νόμιζε πιο άμεσο για την επίλυση του προβλήματος. Μετά την εκπομπή ευαισθητοποιήθηκαν αρκετοί άνθρωποι και την πρώτη και τη δεύτερη μέρα έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά αυτό εξασθένισε με την πάροδο των ημερών. Έτσι, και είμαστε πάλι στο ίδιο επίπεδο με το μόνο επίτευγμα ενός πάρα πολύ καλού ανθρώπου και πραγματικά τον ευχαριστώ, δεν θέλει να αναφέρουμε το όνομά του. Που αναλαμβάνει την στέγασή τους, δηλαδή την οικονομική δαπάνη. Δεν βρίσκουμε όμως σπίτι, όπως σας είπα. Αυτό που θέλω να βρούμε είναι το σπίτι. Αυτό, ναι, δεν βρίσκουμε σπίτι. Λοιπόν, ελπίζω τώρα, επειδή το πρόβλημα είναι πολύ πλατή και επίγον, ελπίζω να ευαισθητοποιηθούν οι παράγοντες. Ουσιαστικά. Να σας ρωτήσω, μήπως παίζει ρόλο, μήπως υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις, μήπως παίζει ρόλο το ότι το χρώμα του παιδιού είναι μαύρο. Κοιτάξτε, πολύ αμυδρά μπορεί. Κοιτάξτε, είναι θέμα φυλετικών διακρίσεων, όχι ακριβώς. Πάντως, ένα θέμα ρατσισμού όσον αφορά την κατάσταση της μητέρας, οπωσδήποτε υπάρχει. Ναι, πιο πολύ είναι ο ρατσισμός στα γιατρά. Είναι διτό το πρόβλημα. Έγχρωμη, η μητέρα είναι έγχρωμη, ο πατέρας είναι λευκός, το παιδί είναι έγχρωμο. Υπάρχει ρατσισμός από την αλκοολική. Όχι μόνο για το χρώμα και για την κατάσταση της μητέρας είναι πιο μεγάλος ρατσισμός. Το δέχονται ως πρόβλημα. Και δεν ξενικιάζουν σπίτι. Ακούσατε μένα και να εγώ του πρέπει να του δώσουν την ευκαιρία να φύγει. Πιο μεγάλος είναι ο ρατσισμός επειδή είναι πρώην τρόφιμος ψυχιατρίου κτλ. Παρά για το χρώμα. Δηλαδή για το τι πίνει, ας πούμε. Είσαι εμείς που δούμε και το παιδί από κοντά, όλοι το αγαπούν και δεν βάζουν θέμα φιλετικής διάκρισης. Το πρόβλημα είναι για τη μητέρα. Αυτό νομίζω ότι είναι περασμένο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ελπίζω οι παράγοντες να λύσετε το πρόβλημα, να ευχηθούμε όλες οι ευχές που κάνατε. Είναι πολύ επίγον το θέμα. Επιμέρους ο καθένας από την ειδικότητα, από τον τομέα του, από τη ματιά του να πραγματοποιηθούν, να γίνουν πράξη ώστε και εμείς να μην είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ρεπορτάζ και να συστάμε για κακοποιημένο παιδί. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς εδώ ολοκληρώμασαμε. Θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 7.30 με τον ενθερμό μαζί. Καλή σας νύχτα.